Ο Μάρο Κοντού στην εκπομπή Dot είπε ότι ερμηνεύει πολύ καλύτερα το ρόλο από ό,τι αλήθεια. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Εντάξει, είναι πάρα πολύ τιμητικό. Και είναι και λίγο αυτό που λέω. Συγκινητικό. Την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι το εννοεί. Συγκινήσεσαι. Όχι, είναι συγκινητικό γιατί να δεν με ξέρει, να δεν το ξέρω. Το μεγάλο θρύλο. Είμαστε μαζί, την εκτιμώ απίστευτα. Είναι μια γέροχη γυναίκα, όμορφη γυναίκα, μέσα έξω. Και την ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ απλόχερο και γενναιόδωρο, καταλάβετε την όνομα. Θα μπορούσε να το σκέφτεται και να μου το λέει. Επέλεξες να μην βάψεις τα μαλλιά σου ξανθά, σε αντίθεση με τη Μαρία Κορινθίου που το έκανε. Mm. Αυτό ήταν δική σου απόφαση, του σκηνοθέτη, σε συνδυασμό? Αυτό δεν τέθηκε ποτέ σαν θέμα στο τραπέζι. Δεν σου το πρότειναν, δηλαδή? Δεν μου το πρότειναν, δεν το πρότεινα, δεν το ήθελα, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος. Άμα τυχόν σου, λόγος. Άμα σου το λέει, ήταν καστανή κατά βάθος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι η Αλίκη, είναι ο ρόλος. Ο ρόλος είναι μια μαθήτρια. Άμα τυχόν σου προτείνανε να το κάνεις, θα το έκανες? Για το συγκεκριμένο έργο, όχι. Γιατί θεωρώ ότι θα ήταν λάθος. Για το συγκεκριμένο έργο που είναι μια μαθήτρια. Και το πλατίνα μαλλί δεν θεωρώ μη ταιριαστό. Αλλά για κάποιον άλλο ρόλο, αν έπρεπε να το κάνω, αυτό δεν το έκανα. Ναι. Εντάξει, δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί δεν έχω βάψει ποτέ τα μαλλιά μου. Έχεις δηλώσει πρόσφατα στη συνέντευξή σου ότι δεν έχεις στόχο την οικογένεια και τα παιδιά προς το παρόν και το γάμο. Δεν έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου? Όχι. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει όταν το νιώθουμε και όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ήθελα να κάνω οικογένεια. Τα μέσα ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή, σε ενοχλεί? Όχι. Το θεωρώ λογικό. Πλέον είσαι και είστε πιο εκδηλωτική και με το Γιάννη. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό, όχι γιατί κρύβω κάτι, αλλά γιατί δεν θέλω να εστιάζω εκεί. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο, αυτό που θέλω να μοιραστώ με τους φίλους μου, που επικοινωνούμε μέσω του θεάτρου και μέσω της τηλεόρασης, δεν είναι το πώς περνάω στην καθημερινότητά μου. Σε κάποια σημεία βεβαίως, αλλά όχι σε αυτό το συγκεκριμένο. Πλέον είσαι παντρεμένος και με τη Βούλα, έτσι. Πώς νιώθεις, έχει αλλάξει κάτι? Δεν θα λέω ότι έχει αλλάξει κάτι. Όχι, είμαι πολύ καλά με τη σύζυγό μου. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Αποφάσισες να γίνει τελείως κλειστά, να γίνει κλειστά ο γάμος? Όλοι το μάθαμε. Όχι, εννοώ ο πολιτικός γάμος δεν έγινε μεγάλος δώρος γενικότερα. Έγινε μεγάλος δώρος γενικότερα. Απλά ναι, το κάναμε για μας αυτό, τον πολιτικό γάμο, και βλέπουμε. Θα γίνει και θρησκευτικό. Ναι, έτσι λέμε, για τους αγαπημένους μας. Είσαι έτοιμος να γίνεις μπαμπάς? Είμαι. Δεν θες πολύ κόρη ή γιο? Θα δούμε. Τους βάλει μπρος. Ό,τι έρθει. Δεν πιστεύω τώρα που μιλάμε να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Όχι, δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Έχει επιστρέψει πολύ η μυθοπλασία. Ναι, δεν ξέρω τι. Έχουν γίνει προτάσεις πέντε. Είχα κάποιες προτάσεις, ναι, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα ακριβώς. Ποιο είναι το κριτήριο για να επιλέξεις μια δουλειά? Είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα αριθμίσω. Μάλιστα. Τι να πω, παιδιά, για τον Τζνόβα. Θα το πω, δεν κρατιέμαι. Άλλαξε.